Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ζεστό χειροκρότημα. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ, στην κεντρική σκηνή της Στέγης. Εγώ είμαι η Λιδία Παπαϊωάννου και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε αυτή τη σκηνή μαζί με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο για την εκδήλωση I'm Positive. I'm Positive και πράγματι σήμερα θα είμαστε πολύ θετικοί. Βεβαίως, κάποιες στιγμές θα αναφερθούμε σε όχι και τόσο θετικά. Ίσως πάει η συζήτηση σε δυσάρεστα γεγονότα ή μνήμες. Ίσως μιλήσουμε για τα εκατομμύρια ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους πριν η επιστήμη προχωρήσει. Ίσως μιλήσουμε για όλα τα υπόλοιπα θύματα που στοχοποιήθηκαν, βίωσαν πρωτόγνωρο ρατσισμό και αυτό μόνο και μόνο επειδή μερικές φορές η κοινωνία προχωράει λίγο πιο αργά από ότι η επιστήμη. Κυρίως όμως θα εστιάσουμε στο μέλλον. Θα μιλήσουμε για ανακαλύψεις που μας γεμίζουν αισιοδοξία και ελπίδα. Θα ακούσουμε ενδιαφέρουσες ιστορίες από ενδιαφέροντες ανθρώπους. Θα μιλήσουμε για επόμενα βήματα και για τις θετικές φωνές που ευτυχώς πληθαίνουν και σιγά σιγά διαμορφώνουν μια κοινωνία, θέλουμε να πιστεύουμε, γεμάτη αγάπη και αποδοχή. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω μαζί με τη Λιδία τη σημερινή εκδήλωση. Επίσης, έχω την τιμή να εργάζομαι στη Στέγη, να είμαι περήφανο μέλος μιας φανταστικής ομάδας τολμηρών ανθρώπων, οι οποίοι σε κάθε δυσκολία αναγνωρίζουν μια πρόκληση. Η ιστορία του Unpositive, της σημερινής εκδήλωσης, η οποία βρίσκεται στην δεύτερη χρονιά, ξεκίνησε πολύ πιο σεμνά. Ήταν μια ιδέα για ένα μικρό κινηματογραφικό φεστιβάλ με ταινίες σχετικές με τον HIV. Όμως, επειδή δεν μας αρέσουν τα απλά πράγματα, μας αρέσει να πάμε πιο βαθιά, να λύγουμε, αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί με την ομάδα της Ειδικής Φωνής, αποφασίσαμε να κάνουμε να μετατρέψουμε το φεστιβάλ σε μια μεγάλη καμπάνια. Σε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, στην ουσία σε μια καμπάνια διεκδίκησης, που έχει σαν σκοπό, ξεκινώντας από την κεντρική σκηνή της Στέγης, να ανοίξει διάλογο, να διηγηθεί ιστορίες και να φέρει ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια ζωή της χώρας. Είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε σήμερα πως η ανάγκη κατά την πολέμηση του στίγματος είναι κάτι τόσο επιτακτικό που έχει φέρει μαζί μας την παρουσία ή την εκπροσώπηση από την ηγεσία τριών κορυφαίων κομμάτων, από βουλευτές, από τον Δήμαρχο, από τα κορυφαία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, από θεσμικούς φορείς. Ωστόσο, η παρουσία σας είναι μόνο η αρχή σε ένα διαρκή αγώνα προστασίας κάθε ευάλωτης ομάδας. Αλλά παρόλα αυτά, νιώθουμε όμορφα συνειδητοποιώντας πως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα μαζί. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Ο λόγος είναι απλός και είναι ο άνθρωπος. Και για την ακρίβεια, ο άνθρωπος που βρίσκεται μακριά από εδώ, φοβισμένος, μπερδεμένος και αδύναμος. Θα μιλήσουμε για το δικαίωμα αυτού του ανθρώπου να μην ντρέπεται. Και με ένα ζεστό χειροκρότημα για αυτά που ακούσαμε. Πάντα το λέμε αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για σένα, Δημήτρη, αλλά για να ζεσταθεί αυτή η τόσο γεμάτη πλατεία και τα θεωρία. Να πούμε κάποια πρακτικά, να πούμε ότι εκεί πίσω εμείς έχουμε ένα ρολόι που μας καταδυναστεύει, γιατί θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την εκδήλωση αυτή στα 59 λεπτά συγκεκριμένα μας είπαν. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ ωραία στα κάτω δυνατά μηνύματα. Έχουμε ένα AutoCue εδώ βεβαίως, το οποίο είναι ο φίλος μας αυτή τη φορά, που μας βοηθάει πολύ. Έχουμε πολλούς φίλους στην αίθουσα, αυτός είναι ο καλύτερος. Αυτό είναι ο καλύτερος μας φίλος, είναι αυτό, συγγνώμη. Επίσης, να πούμε ότι για πρακτικούς λόγους η εκδήλωση σημερινή θα είναι δίγλωση ή μάλλον τρίγλωση. Θα έχουμε όπως βλέπετε εδώ την νοηματική μας διερμηνία. Έχουμε επίσης την ελληνική γλώσσα αλλά και την αγγλική, καθώς τρεις από τους καλεσμένους μας είναι από την Αμερική. Θα υπάρχει όμως ταυτόχρονη μετάφραση. Νομίζω ότι μπορούμε να καλέσουμε τους καλεσμένους μας στη σκηνή να έρθουν. Παρακαλώ, περάστε. Please proceed to the stage. Υπέροχη υποδοχή, νομίζω. A wonderful welcome from our audience. Hello to all of you. Thank you for being here tonight. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες συστάσεις για να ξέρετε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας. Εδώ στα αριστερά μου, λοιπόν, είναι ο Δημήτρης. Hello, Δημήτρη. Ή μάλλον ο Δημήτρης Δασκαλάκης, καθώς ο λοιμοξιολόγος Δημήτρης Δασκαλάκης είναι ομογενής από την Αμερική. Εργάζεται ως αναπληρωτής επίτροπος για τον έλεγχο των λοιμόξεων στο τμήμα υγείας της Νέας Υόρκης. Γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον, οι γονείς του όμως είναι από το Καρπενήσι. Από το μεγάλο.
Είναι... There's some other important people here from Carpenis, you should know. Hello. Including myself. Of course. Είμαι από την Ανιάδρα, κύριε Δημαρχή. Λοιπόν, δίπλα το ακριβώς κάθεται ο Μάικλ Μακνίο. Hello, Michael. Hi. Welcome to Greece and to Stege. Κατοικεί στη Νέα Υόρκη, ζει με τον Δημήτρη στο Brooklyn, καθώς είναι παντρεμένη τα τελευταία 7 χρόνια. Η Άννα Κορουπού, Άννα, με το τεράστιο χειροκρότημα. Η Άννα Κορουπού, λοιπόν, είναι sex worker και είναι και διευθύντρια του Red Umbrella Athens. Είναι το πρώτο κέντρο στην Ελλάδα για την υποστήριξη των ατόμων που εργάζονται στο σεξ. Γιατί, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια, με πολύ εμφατικό τρόπο, η εργασία στο σεξ είναι εργασία. Δίπλα της ακριβώς είναι ο Νίκος Φιτσιάλος, είναι υπεύθυνος του προγράμματος εργασία. Δεν υπάρχει καλύτερο από το να πνίγεται η φωνή του παρουσιαστή συντριστή από χειροκροτήματα. Είναι το καλύτερο, το πιο ωραίο συνέστημα. Είναι λοιπόν υπεύθυνος του προγράμματος εργασίας στο δρόμο, στη θετική φωνή. Με την ομάδα του επισκέπτονται κάθε εβδομάδα τις πιάτσες των εργαζομένων στο σεξ, των χρηστών ψυχοδραστικών νησιών και γκέι άνδρων. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Δημήτρη, θα. Εκ δεξιών μας έχουμε τον Bruce Richmond, ιδρυτή και διευθυντή της Prevention Access Campaign, που ασχολείται με το U equals U. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά γι' αυτό. Στην άκρη ο Ραφαήλ Μπιλίδας. Εργάζεται στο Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στο Athens Pride, είναι 29 ετών και ζει με HIV τα τελευταία 5 χρόνια. Δίπλα του η Κωνσταντίνα Παλιβού, η μητέρα του, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας εδώ. Είναι μια καλή στιγμή, νομίζω, να περάσουμε στην πρώτη μας ιστορία. Hello, I'm Dimitri, the Deputy Commissioner for Disease Control in New York City and the proud son of Greek parents. I was the first public health official in the world to affirm that people in medical care with HIV who have undetectable viral loads cannot transmit it. We've come a long way, but we have a universe of stigma to work against. Together, our voices are louder. Dimitri, you're a loving and very brave man, but you have a very, very long title, so allow me please to just read it. Certainly. So, Dimitri, as a Deputy Commissioner for the Division of Disease Control of the New York City Department of Health and Mental Hygiene, you're among those trying to rewrite the age narrative. So what exactly do you do in New York? What's the case there? Well, so New York is experiencing historic declines in HIV, and that's really driven by three intertwined strategies. The first and most important was our work to make sure that New York knows. And that means that we made sure that people in New York living with HIV were tested. And the result has been that about 95% of people living with HIV in New York are aware of their status. So that's the first ingredient. The second is treatment. So we know that treatment works, and we know that undetectable is untransmittable. You'll hear later from Bruce Richmond, who will tell you all about that. People in care who take their medicines stay healthy, they don't die, and they do not transmit the virus. And finally, our newest innovation, our last ingredient, is pre-exposure prophylaxis, or PrEP. And PrEP is a medicine that people use every day, and it can prevent HIV acquisition. So when we put all of that together with a vision toward social and medical justice and equity, we come up with a strategy that has resulted in our new HIV diagnoses eventually now becoming the lowest we've seen since 2001. So a really significant improvement in our epidemic.
Historical decline. That's amazing news that you bring us here to Stegi. And what struck me the most is you were actually the very first, like the very, 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 very first public health official to sign off the revolutionary fact that undetectable HIV is untransmittable. And you signed it off. You were the very first one. Did you ever get cold feet? Did you ever doubt yourself? I mean, of course I was nervous, but I think that what's important is that the scientific data is the truth. And I think that I live in a city, and it's and in Athens, I think you also live in a city where data rules. And the idea that we would sign on to what is scientific truth, my mayor agreed, we did it. And having excellent advocates who supported, including Bruce Richmond, who was the one who came to me and said, please sign up and consider bringing New York into this very important mission. And so I think, you know, being New York, we have a responsibility in the US and the world to be leaders. And I think that that leadership was fueled by science and by advocacy. So we're talking about science, but what about the impact of HIV on our culture? Yeah, I mean, I think it's complicated. Of course, HIV has caused decimation among people. We have lost a generation of people to HIV, especially in people who inject drugs, men who have sex with men, transgender individuals. So we've lost a lot of people. But HIV has also created really important social dialogue. It's really brought to the forefront the need for LGBTQ and intersex health equity and equity in general. It has really brought to the forefront the need for rights for sex workers, to the forefront the need for rights for people who inject drugs. So there is some social good and change that has emerged. The empowerment, the voice of HIV, the strength is what has fueled so many other social movements. So it actually, in some way, it brought other issues from LGBTQI community or sex workers or other groups to the public discourse. Yeah, I think it's, again, no one wants a plague. But there is a benefit to what we've learned, and what we've learned is that that the communities that have been erased, invisible in so many ways, will never be erased and will never be invisible again because of the strength that they found through fighting this virus. So let's talk about something visible. Ας δούμε τη δεύτερη ιστορία. Μπερδεψάει τα ελληνικά και τα αγγλικά. Ναι. Ας δούμε τη δεύτερη ιστορία. Τη δεύτερη ιστορία, την ιστορία του Δημήτρη και του Μάικλ. Hi, I'm Michael. We've been happily married for 7 years. Being visible and proud makes us stronger together. Stronger advocates for the health and happiness of our community. It's our right to live in a community where we can live openly and boldly and always in truth. Let's rewrite the HIV/AIDS narrative. With love and respect for all people, no matter whom or how they love. So, Michael, you've been married for like 7 years now? Yes, we have. And do you want to maybe narrate a bit about this story? Sure. I'm here to tell you guys a little love story. So because I am open and I was gay, I was able to meet this amazing man, one of the most amazing men in New York, and probably now in Greece, and I see all of you looking at him, he's mine. But we met at the gym in person, and we usually leave out the next part, but I want you guys to know us a little bit better. And I'm sorry, I'm a little bit nervous right now. But we did meet... I've never done this before, so bear with me. But we met in person at the gym, and then sure enough, the way we started talking was on a dating app, just like everybody does now, so you can meet love there too. And we dated for 1 year, and gay marriage was illegal in New York City, and the day that it was passed, I was walking by the Stonewall Inn, and... Oh. You said he was gonna cry. People were dancing in the streets, and they passed the bill, and Dimitri didn't want to wait 1 second. He texted me instantly, within 30 seconds, to ask me to marry him. Aww. It's awesome. Wow.
I'm crying because I'm happy, but everybody says, oh my God, it's Hex, that's not romantic. I think it was the most romantic thing ever, because he didn't want to wait till he saw me. He wanted to know right that second, it's legal, let's get married. And my friend said, what are you going to say? And I text back, yes. You didn't even call. Huh? You didn't even call him. No, well, we were both doing two different things at the time, so texting was fine. But I think we saw each other the next day, and then, like, you know, celebrated. But so we've been together now for 8 years, and it just keeps getting better and better and better. So you have chosen to live openly, to expose your relationship to the social scene. I wanted to ask if you have a message to say to an 18-year-old boy or girl who lives here in Athens, in Greece, somewhere, or around the world, who is afraid of talking about who he is. Or who sees? I mean, everybody's afraid at some point. I mean, I'm afraid being here right now. But I remember when I was 18, growing up in a small town in Pennsylvania, and it was not okay to be gay. So I always say, and the way I feel is, it wasn't even one day that it came out, it was the progress of, you know, coming out to my friends, my family, and then just living my life. Once I became just completely open and, you know, I don't care who knows who I love, because I can love who I want to love and, you know, live my life how I want to live my life, is the day that I start living my life, just being my authentic self. And I think that the more of us that come out, it's, you know, we need visibility, and there's the more of us, it creates a stronger community. So if we're hiding, it's not going to help anything, not even yourself. So I think that just, you know, being open and honest about who you are with your friends, with your family, and living your life is going to be, you're going to have opportunities like this where you can meet the person that you love and do what you want. Thank you. Σας το είπα, θα είμαστε θετικοί σήμερα. So it's important not only for yourself, but to join others. It is. I mean, we're stronger in numbers. So the more people that start to, you know, come out and be their true self is just going to create a stronger community for us, a bigger community for us. And that goes for people that even aren't gay. It's just important to have allies that are in the heterosexual community. Like, I own a queer business, queer-owned and operated, and a lot of my staff is heterosexual, but they're queer-friendly. They're a part of our team, and they, you know, they support us having, like, our spin studio creates like a safe environment for anybody of any gender or sexual orientation to have a space that they can feel safe to work out in. Thank you, Michael. Thank you, Michael. Thank you. Πέρσι, όταν τελείωσε η εκδήλωση Unpositive περσινή, συζητούσαμε τη θετική φωνή πώς θα περάσουμε στο επόμενο φάση των positive. Η απάντηση είναι εδώ. Είναι οι άνθρωποι που είναι μαζί μας από το εξωτερικό, όπως ο Bruce Richman, όπως είπαμε πριν, είναι ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της Prevention Access Campaign, η οποία ξεκίνησε το Undetectable Equals Untransmittable, το U Equals U. Είναι απόφοιτος του Harvard Law School. Το παγκόσμιο κίνημα είναι προσανατολισμένο στην κοινότητα. Έχει περισσότερους από 930 επίσημους εταίρους σε 99 χώρες. Ας δούμε ένα μικρό βίντεο για το U Equals U. Facts! A person who is living with HIV and who is receiving effective treatment cannot transmit the virus to sexual partners. U equals U. Undetectable equals untransmittable. The science really does verify and validate U equals U. We've reached a point today in 2019 that we know that if we treat a person who's infected with HIV and bring down the virus to below detectable level, not only do we save the life of that person, but we make it almost, in fact, impossible for that person to transmit. First thing I want to do was shout it off the rooftops, right? I'm undetectable. So, Bruce, can you explain to us as simple as possible what exactly is U equals U? Sure. As Dimitri said earlier, and also as Dr. Fauci said on the screen, undetectable, untransmittable means that when a person living with HIV is on treatment and has an undetectable viral load, which means the medications have suppressed the virus so low in the body that it's not detected by tests, that person not only stays healthy, but they also cannot transmit HIV through sex. And you found out a long time after you were first diagnosed. Can you tell us a bit about this realization? What it was like to find out?
Yeah, so I was diagnosed with HIV in 2003, and I learned in 2012, 9 years later, that because I was undetectable, I couldn't transmit HIV, and that changed my life. I mean, it opened up so many possibilities that I never thought would be possible. I mean, if you think about it, so many of us who live with HIV never imagined a time when we could love, or we could have sex, or we could conceive children without fear. Fear had been present in the most intimate moments of our lives, and U equals U sets us free. It transforms our social lives, our sexual lives, our reproductive lives, and it has an impact on the field in so many different ways, reducing anxiety associated with testing, encouraging people to start treatment and stay on treatment and stay in care for our health and to prevent new transmissions. It's really a game-changing message, and that's why I had to share it with other folks, because when I found out, it changed my life, and I knew so many people didn't know back in 2012 and had to do something. But you came across many difficulties. Was the public ready to accept this new reality? When we started the campaign in summer of 2016, we were very optimistic because New York City signed on under the leadership of Dimitri Daskalakis. We had New York City, this powerful city, signing on. So we thought a lot of other organizations would join us, and no, it was not easy. People fought us very hard. I was called a danger to public health. People would say, oh, you activists want to have sex without condoms so badly that you're going to lie about the science and all this kind of stuff. So we were pretty much attacked, but we found the heroes. I mean, over the last 3 years, as you said earlier, we found almost 1,000 organizations and almost 100 countries, that's almost half the countries in the world, have now joined this campaign and joined the movement to get this message out. So we're winning. We're winning. And I should say that it's not just people and commitment and compassion that's winning, it's truth and it's justice and it's science. This is a human rights issue that everyone needs to have information about our bodies. We deserve that information about our social, sexual, and reproductive health. And that human rights drive is something that I've seen in Athens with the people that I've met over the last few days. It's been extraordinary to be here. And I have traveled around the world, 99 countries, or not all of them, but the people that I've met here in the last few days, like Aphrodite, extraordinary, intelligent, compassionate, authentic, And Nikos from the foundation, Nikos from Positive Voice, amazing people that are so loyal and committed to human rights. And then yesterday, meeting the mayor was extraordinary, and the mayor signed on. Can I say that? Signed on. Athens signed Athens on to the U equals U campaign. So thank you. Thank you. Well. I'll say this in English for Bruce to understand you. Dimitris, in the beginning, he said that we want to do this activation, but we also want to bring back home results. So this is one very strong result. It's tremendous. It's tremendous. And the fact that Athens, as just a major world center of democracy and truth and justice, is behind this campaign is tremendous for us. So again, thank you so much. Thank you. And the Onassis Foundation, the legacy, the kindness, the truth, and the justice again behind this movement is also tremendous. So I feel like this trip has been very valuable, and I will certainly be back. Perfect. We're waiting for you. Είναι ενδιαφέρον πέρασμα αυτό μιλώντας για την Ελλάδα. Ο Μπρούς ήταν αρκετά γενναιόδωρος. Η πραγματικότητα στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο αισιόδοξη. Από τη μία, ο αριθμός των νέων λοιμόξεων από τον ιό φαίνεται να σταθεροποιείται στα φυσιολογικά πρώτης μεγάλης έξαρσης περίοδου 2011-2013 επίπεδα. Από την άλλη, η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των χρηστών ενδοφεύρων ουσιών στο κέντρο της Αθήνας και οι εκπτώσεις στα προγράμματα παρέμβασης σε αυτόν τον πληθυσμό απειλούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέψουν ξανά την εικόνα. Θα δούμε ένα βίντεο τώρα στο οποίο μιλάει ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, ο παθολόγος, λοιμοξιολόγος, κύριος Μάριος Λαζανάς. Θυμάμαι σαν τώρα την πρώτη φορά που είδα ασθενή με HIV λοίμωξη. Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 στον Ευαγγελισμό, όπου με είχαν εντύσει σαν αστροναύτη στην γεωλεξία, με μάσκες,
με κουκούλες, με ποδονάρια, με μπλούζα. Αισθανόμασταν πάρα πολύ άσχημα και βέβαια αισθανόταν πάρα πολύ άσχημα και ο ασθενής. Δυστυχώς ζούμε και εμείς το δράμα αυτών των ατόμων από το στίγμα. Σκεφτείτε ότι πολλές φορές χρειάστηκε να κάνουμε τηλεφωνήματα σε χώρους εργασίας για να πείσουμε ότι το άτομο έτσι ευηλίμωξη δεν μεταδίδει την νόσο, ότι δεν κινδυνεύει και σκεφτείτε βέβαια εάν κάποια στιγμή στο σχολείο σκάσει μια βόμβα ότι ο δάσκαλος έχει προσβληθεί από την HIV λίμωξη ή κάποιο παιδάκι το οποίο είναι μαθητής του σχολείου έχει HIV λίμωξη. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες υπήρχαν και προηγούμενα, όπως είναι οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες που δυστυχώς δεν έχει μειωθεί το ποσοστό των μολύσεων. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση. Αλλά θα πρέπει και κάποτε η πολιτεία να καταφύγει στις νεότερες μεθόδους πρόληψης, όπως έχει αρχίσει και εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, η πρόληψη με τη χρήση του φαρμάκου, του αντιρρετροϊκού, που προλαμβάνει τη λίμωξη. Η περίθαλψη των ατόμων με HIV λίμωξη ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Δυστυχώς, τα τελευταία 4 χρόνια, το επίπεδο της περίθαλψης έχει πέσει πάρα πολύ. Και αυτό που έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό, ότι δυστυχώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού των μονάδων, όπου οι μονάδες πρέπει να ενισχυθούν. Ένα στόχο που έχουμε βάλει τελευταία είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στα σχολεία. Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στα σχολεία πρώτα-πρώτα για την πρόληψη της HIV λίμωξης και κατά δεύτερο για την αποφυγή του στίγματος. Ξέρετε, το στίγμα δεν είναι μόνο στίγμα για τον HIV. Δηλαδή, πιστεύω ότι στιγματίζονται πάρα πολλά άτομα για διάφορους λόγους και όταν καταπολεμηθεί γενικότερα το στίγμα, καταπολεμείται και για την HIV λίμωξη. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές το στίγμα εξουδετερώνεται πιο δύσκολα από τον ιό. Θα ήθελα λίγο σε αυτό το σημείο να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και αυτό έχει να κάνει, το συζητούσαμε βασικά και με τον Μπρουσκ χθες το βράδυ, το πόσες αντιστάσεις, με πόσες αντιστάσεις ήρθαμε αντιμέτωποι ως άτομα που ζούμε με HIV, ως άτομα τα οποία διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, ως οργανώσεις που παλεύουμε για όλο αυτό, για να περάσουμε το μήνυμα του You Equals You. Καταρχήν, θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι τρία σημαντικά χρόνια, όπου από εκεί που ξεκινήσαμε, όπου δεχόμασταν σφοδρότατη κριτική, γιατί το μήνυμα του You Equals You για πάρα πολύ κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και επαγγελματίων υγείας την προκειμένη, που επιτρέψτε μου να την εκφράσω και την πικρία μου, από εκεί θα περίμενα περισσότερη κατανόηση του θέματος, ακριβώς επειδή υπάρχει και το επιστημονικό background. Θεωρούσαν ότι το να επικοινωνούμε το μήνυμα του You Equals You είναι σαν να δίνουμε άδεια στον κόσμο να κάνει σεξ χωρίς προφύλαξη. Και εγώ αναρωτιέμαι ποιοι είμαστε για να δώσουμε άδεια στον οποιοδήποτε να κάνει σεξ χωρίς προφύλαξη ή να μην κάνει. Δυστυχώς, σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας, και αυτό είναι μια κουλτούρα στην οποία γεννηθήκαμε και την οποία δυστυχώς αναπαράγουμε. Και εκεί έρχεται λοιπόν, νομίζω, το μήνυμα του You Equals You να μας διδάξει και κάτι ακόμα, στο ότι η υγεία μας, αλλά και συγκεκριμένα η σεξουαλική μας υγεία, είναι προσωπική μας ευθύνη. Και νομίζω ότι οφείλουν και οι επαγγελματίες υγείας να καλλιεργούν μια τέτοια κουλτούρα. Και να μην αισθάνονται υπεύθυνοι για το αν ο ασθενής τους θα κάνει ή δεν θα κάνει σεξ χωρίς προφυλακτικό. Η δουλειά τους, και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε διεθνείς πρακτικές, το βλέπουμε σε μέρη στα οποία έχουμε καταφέρει να μειώσουμε δραματικά τις νέες λοιμώξεις. Και συγγνώμη Δημήτρη, αλλά τα φυσιολογικά επίπεδα νέων μολύνσεων για μένα δεν υπάρχουν. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε νέες μολύνσεις. Ο στόχος μας δεν είναι να φτάσουμε στο 500 το χρόνο. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 0. Γιατί παρόλο που δεν έχουμε θεραπεία αυτή τη στιγμή, παρόλο που η επιστήμη δεν έχει φτάσει στο σημείο να μας δίνει μία λύση η οποία θα καταφέρει πραγματική ίαση, έχει όμως καταφέρει να μας δώσει μία εργαλειοθήκη πρόληψης η οποία ξεπερνάει το προφυλακτικό. Και αυτή η εργαλειοθήκη έρχεται πακέτο με αυτή τη νέα κουλτούρα την οποία παλεύουμε να φέρουμε στην επιφάνεια. Την κουλτούρα της προσωπικής ευθύνης. Πάντως, πάλι μάλλον φυσιολογικά, να ξέρεις ότι έκανα air quotes, αλλά δεν τα είδες. Ήταν ειρωνικό το φυσιολογικό. Συγγνώμη. Δεν ήταν προσωπική επίθεση παρόλο που ήθελα να το πάρεις. Όχι, έτσι. Και κατέληξε στην κουλτούρα της προσωπικής ευθύνης, που νομίζω ότι ήταν ένα υπέροχο μήνυμα που έπρεπε να ακουστεί. Και μου το είχε πει backstage, εγώ θα πεταχτώ. Και το είπα, πετάξω. Και πετάχτηκε. Καλά, δεν είπα. Καλά έκανε.
Νίκο Σόρ. Έχουμε για τη συνέχεια μία ιστορία. Λίγο διαφορετική. Που εκτελείστε στους δρόμους της Αθήνας. Να τη δούμε. Είμαι η Άννα. Και είμαι ο Νίκος. Γνωριστήκαμε συγκρού το 2013. Εγώ μοίρασα προφυλακτικά εθελοντικά με την ομάδα της Θετικής Φωνής. Και εγώ κλασικά στη λεωφόρο. Ως τρανς γυναίκα, ξέρετε, η εργασία στο σεξ είναι μονόδρομος για τις περισσότερες από εμάς. Το 2015 ξεκινήσαμε μαζί το Red Umbrella Athens. Την πρώτη δομή στην Ελλάδα για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ατόμων που εργάζονται στο σεξ. Με την ισχύουσα νομοθεσία όμως, οδηγούμαστε αναγκαστικά στην παρανομία και το φόβο. Πρέπει και οφείλουμε να βγούμε στο φως της ορατότητας. Η εργασία στο σεξ είναι εργασία. Να προσέχουμε ένας τον άλλον. Να προσέχουμε η μία την άλλη. Πάμε για δεύτερο κλάμα από αυτή την πλευρά. Καλή πλευρά εγώ. Λοιπόν, Νίκο. Καλησπέρα από μένα. Γεια σου. Γεια σου. Πολύ συγκινητικό. Και πρωτόγνωρο. Την κατανόηση. Ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Είδαμε στο βίντεο που λες ότι γνωριστήκατε στον δρόμο. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η εθελοντική σου δράση και τι ακριβώς κάνεις στον δρόμο. Πρώτα απ' όλα, η επαφή με τη θετική φωνή μου έδωσε ένα συνέστημα του ανήκειν της οικογένειας, κάτι πολύ μοναδικό. Από εκεί και πέρα, όταν έμαθα τις δράσεις, μπήκα σε όλο αυτό, κατάλαβα ότι πολλές από τις δράσεις της και από όλα αυτά που κάνει αφορούν και εμένα προσωπικά, σε πολλά πεδία. Οπότε, το αγάπησα, το πίστεψα, το πιστεύω και θα το πιστεύω. Τι κάνει ακριβώς το Red Umbrella? Το Red Umbrella είναι ένας πρωτοβάθμιος φορέας πρόληψης, ο πρώτος πρωτοβάθμιος φορέας πρόληψης στην Ελλάδα, που ασχολείται με τους εργαζόμενους στο σεξ. Υποστηρίζει και ενδυναμώνει μέσα από μια σειρά υπηρεσιών όπως τέστινγκ για υπατήτητες HIV, γιατρούς, παραπομπές, μείωση της βλάβης από τη χρήση ψευδοδραστικών ουσιών, παραπομπές εφορείς και σε άλλους οργανισμούς, ενδυνάμωση μέσω των εικαστικών και από άλλων δραστηριοτήτων και την παρουσία μας εκεί δίπλα στους ανθρώπους και οι ανθρώποι να είναι δίπλα σε εμάς. Και κυριολεκτικά στον δρόμο. Κυριολεκτικά στον δρόμο. Κάθε εβδομάδα, πολλές φορές την εβδομάδα. Εξού και το μήνυμα. Βλέπουμε και στο βίντεο και στην μπλούζα σου να προσέχουμε ένα τον άλλον, να προσέχουμε η μία την άλλη. Πώς προέκυψε το μήνυμα αυτό? Είναι κάτι το οποίο το φροντοφωνάζουμε, θα το πρωτοφωνάζουμε. Αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των ατόμων. Ξεκίνησε στην Ομόνοια, ξεκίνησε από μια περιοχή η οποία είναι μέσα στην εγκληματικότητα. Οι εργαζόμενες στο σεξ ήταν εκτεθειμένες και είναι εκτεθειμένες στη βία των πελατών, των αστυνομικών, πολλών συνθήκων. Οπότε βρήκαμε ένα μότο το οποίο θα το καταλάβαιναν μεταξύ τους, να προσέχει η μία την άλλη, να ενημερώνει η μία την άλλη, να είναι εκεί η μία για την άλλη, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Χωρίς να γράφει το φορέα. Χωρίς να καταλαβαίνει το φορέα απαραίτητα, λόγω, απλά τώρα δεν το έχουμε αλλάξει λίγο, για να είναι πιο ευδιάκριτο. Ταυτόχρονα όμως είναι ένα μότο που κάθε μέρα μας αποδεικνύεται ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Γιατί πραγματικά πρέπει να προσέχουμε ένας τον άλλον, είτε από κάθε κοινωνική ομάδα, είτε διαφέρουμε, είμαστε όλοι άνθρωποι, πρέπει να είμαστε δίπλα, αλληλέγγυοι στον άλλον άνθρωπο. Δυστυχώς τα παραδείγματα είναι πολλά. Πολλά. Και περισσότερα, δείτε, αν μπορούσαμε να σας είχαμε μια μέρα μαζί μας στον δρόμο, η δυσκολία των ανθρώπων, αυτό που εμείς φανταζόμαστε ή φαντάζεστε, δεν έχει όριο, πραγματικά. Η πολιτεία, οι ανθρώποι που είναι εδώ, θα πρέπει να είναι δίπλα μας, θα πρέπει να είναι δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες και κυρίως θα πρέπει να είναι αρρωγός στους ανθρώπους, όχι σε εμάς σαν οργάνωση. Αλλά σε εμάς που είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να σταθεί δίπλα μας και να πολεμήσει μαζί μας το έγκλημα, την αδικία και την απομόνωση. Να προσέχουμε ο ένας τον άλλον κάθε μέρα που περνάει. Άννα. Παρακαλώ.
Χάθηκα λίγο, ναι. Δεν ξέρω πώς να σου μιλήσω. Έχω κομπλάρει από το κοινό σου, καταλαβαίνεις. Ενώ εμείς είμαστε πριν κομπλαρισμένοι, να, να πω κάτι. Βεβαίως. Κάπου εδώ μέσα, αλλά δεν μπορώ να δω λόγω. Είναι η μητέρα μου. Και... Η μητέρα σου, ναι. Ξέρετε, για ένα άτομο που έχει περάσει μια σχετικά δύσκολη ζωή, για να μην γίνει. Εδώ δεν μιλάμε για δράμα, είμαστε positive, υποτίθεται. Το να είναι η μητέρα μου εδώ είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει. Παντού ήταν, πάντα ήταν στη ζωή μου, αλλά βλέποντας μπροστά μου ανθρώπους που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη ή χειρότερη. Και καλύτερη, γιατί. Θα ήθελα να ακούσουν αυτό αυτοί οι άνθρωποι, ότι υπάρχουν μητέρες και γονείς που είναι δίπλα στα παιδιά τους και αυτοί που ορκίστηκαν για μας δεν είναι δίπλα μας αυτό μόνο. Φορτώνουμε. Υπήρχαν και κάποιες ερωτήσεις που είχαμε πει από πριν, πώς ερωτήσουμε εκείνο, πώς ερωτήσουμε τ' άλλο. Τα έχω πετάξει όλα αυτά τώρα, το καταλαβαίνεις, έτσι. Πάντα το κάνω αυτό, συγγνώμη. Είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Τρανς είμαι, είμαι ένα αρχικό στοιχείο, είναι τη γενέση μου, το καταλαβαίνεις. Έχουμε εδώ όμως σήμερα που λες αυτά τα τόσο ωραία και σοβαρά και βαριά λόγια ανθρώπους πολιτικής ηγεσίας που είναι εδώ σε απόσταση 3 μέτρων και τα ακούν. Και υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, κάποια βήματα, η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Υπάρχουν άλλα τα οποία πηγαίνουν με ρυθμούς ίσως απαγορευτικά αργούς. Τι είναι αυτό, δηλαδή, βασικά, αυτά τα πρώτα βήματα είναι κάτι το οποίο σε κάνει να νιώθεις αισιόδοξο για το μέλλον? Και τι χρειάζεται παραπάνω να γίνει? Είναι τεράστια κουβέντα αυτό που ανοίγεις τώρα. Η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, σαφέστατα, ήταν ένα... Νομίζαμε ότι ήταν ένα τεράστιο βήμα. Ήταν ένα βήμα. Ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη μας να γίνει κάτι επιτέλους για αυτή την κοινότητα που να έχει μια σφραγίδα από τη Βολιτεία ως νόμιμο. Οπότε ήταν εκείνο το κλάμα στη Βουλή, ας πούμε, που αγκαλιαστήκαμε όλες και... Ήταν τόσο έντονο, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Περιμέναμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτό. Οπότε το είδαμε τεράστιο, μετά μίκρινε και τώρα έχει φτάσει πολύ μικρό με την έννοια ότι έχει πολλές δυσκολίες για να γίνει αυτό που κάνουν οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη που τόσο πολύ θέλουμε να ανήκουμε εκεί, αλλά μόνο κατά φημισμό σε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, η νομοθεσία γίνεται, θέλει 1,5 χιλιάρικο περίπου, 1 με 1,5 χιλιάρικο ευρώ. Είναι πάρα πολλά χρήματα για ένα άτομο τρανς, αν φανταστείτε, το οποίο έχει φύγει από το σπίτι, έχει διωχθεί από το σπίτι. Πού θα βρει αυτά τα χρήματα να το κάνει? Χρειάζονται 1.500 ευρώ για ποια διαδικασία? Είναι δικαστική, θα τα έλεγα αμέσως μετά. Η διαδικασία είναι δικαστική, δυστυχώς, με την έννοια ότι ένας δικαστής πρέπει να αποφασίσει πόσο γυναίκα είμαι εγώ και πόσο νιώθω και με ποιο δικαίωμα το κάνει αυτό. Με το δικαίωμα που το έδωσε η πολιτεία. Ενώ, όχι, έχει δικαίωμα ο δικαστής για τη ζωή μου σε πολλά πράγματα. Αν παρανομήσω, το ότι γεννήθηκα τρανς άτομο δεν είναι παράνομο. Αναρχικό, είπαμε, μπορεί να είναι, αλλά όχι παράνομο. Οπότε, λοιπόν... ό,τι τιμωρία έχει φάει η τρανς κοινότητα είναι μόνο και μόνο γι' αυτό. Πιστέψτε με, για την ταυτότητά της. Σε λίγες μέρες, 20 Νοεμβρίου, άλλα είπαμε, θα πούμε, άλλα λέμε. Δεν έχει καμία σημασία, προχωρά. Είμαστε... Μην αγχώνεις. Πάμε. Είμαστε σε μια αίθουσα τόσο μεγάλη, με τόσο πολύ κόσμο. Ήρθε να ακούσει κάποια πράγματα που αφορούν εμάς, τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους.
20 του μηνός είναι Παγκόσμια ημέρα τρανς μνήμης. Φέτος αυξήθηκε τόσο σημαντικά ο αριθμός που όταν το διάβασα λέω μου κάνουν πλάκα. 440 άτομα καταγράφηκαν φέτος από την Transgender Europe. Πέρυσι ήταν 280 κάτι. Είναι τρομακτικός ο αριθμός να σε δολοφονούν ο κάθε προβληματικός άνθρωπος, γιατί ένας ωραίος άνθρωπος δεν θα το κάνει, ένας σωστός άνθρωπος δεν θα το κάνει αυτό που είναι με τον εαυτό του, okay. Να σε σκοτώνει με πολύ, αυτή η αγριότητα αυξάνεται. Αυτό με τρομάζει ακόμη πιο πολύ, επειδή είσαι τρανς άτομο, μόνο για την ταυτότητά σου. Αν είσαι τρανς άτομο και εγκληματίσεις, να πας φυλακή, όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ακριβώς επειδή στέκεσαι στη γωνία ή στο σπίτι σου, έχεις αυτή την υπόσταση, πρέπει να δολοφονηθείς. 440 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους γι' αυτό. Επειδή είναι κοντά η ημερομηνία, το ανέφερα. Το χάσα. Πάμε. Δεν έχασε. Εμείς κερδίσαμε αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε. Και ελπίζω να έχουμε δίκο. Για τη Red Umbrella να πούμε λίγο. Ή μετά. Πώς. Για το Red Umbrella. Για το Red Umbrella. Γιατί ξεφύγαμε. Βεβαίως να μας πεις για το Red Umbrella. Ναι, στο Red Umbrella μιλάμε για το. Στον πυρήνα της λειτουργίας είναι η φράση εργασία στο σεξ είναι εργασία. Κατά πόσο έχει περάσει το μήνυμα και ποιες δυσκολίες συνειδητοποιείτε. Κοίταξε, Δημήτρη, καταφέραμε μέσα σε 4 χρόνια, γιατί είμαστε πολύ νέα οργάνωση. 10 άτομα μαζευτήκαμε πριν λίγα χρόνια, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, από τη θετική φωνή, πάντα. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι για να το μαζέψεις και να το φροντίσεις, πάντα με αγάπη. Χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι απαρχαιωμένο. Καταπατεί κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, σε αναγκάζει να κάνεις εξετάσεις κάθε 15 ημέρες. Ποιο επάγγελμα το κάνει αυτό, που δεν έχουμε και επάγγελμα. Πρακτικά είναι αδύνατη άσκηση. Αυτό είναι συγγνώμη, εφήβεια. Το σύστημα, όχι εξετάσεις. Μέχρι τώρα ήταν πορνεία. Πουτάνα. Ιερόδουλος. Φάλαμε λοιπόν την εργασία στο σεξ ως ορολογία. Διότι όταν δεν είναι πολιτική η κίνηση, ούτε πολιτική ορθότητα, δουλεύεις. Παίρνεις χρήματα ή κάποια ανταλλαγή, δεν ξέρω κι εγώ τι, ο καθένας το χρησιμοποιεί. Αλλά δεν πάει να είναι μια σχέση εμπορίου. Είναι δουλειά. Είναι δουλειά. Είναι εργασία. Δεν έχει καμία απολαβή αυτή η εργασία από το κράτος το οποίο με υποχρεώνει να πληρώνω φόρο, να πληρώνω τα πάντα, να είμαι έντιμη πολίτης απέναντί του, αλλά δεν έχω κανένα δικαίωμα ούτε στην περίθαλψη ούτε σε άλλη εργασία. Οπότε λοιπόν λέμε, η εργασία στο σεξ είναι εργασία. Αλλά μην μείνουμε στον εφημισμό και είπαμε κάτι κάναμε, γιατί συζητιέται πλέον. Πρέπει να γίνει και πράξη με τις ανάλογες συνθήκες που θα έχει μια εργασία. Αυτό θα συμβεί μόνο αν αλλάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Αλλιώς, αυτό είναι τόσο αγγυλωμένο. Υπάρχει, ξέρετε κάτι, την περασμένη εβδομάδα έμαθα από πολύ σοβαρή πηγή, γιατί είναι, με αυτό ασχολούμαι. Ένας νόμιμος οίκος ανοχής υπάρχει. Σε όλη τη χώρα. Σε όλη την Αττική. Όχι στην Αττική. Και πόσο λειτουργούν οι άλλοι 600. Είναι πάνω από 600. Πάνω από 600. Είναι παράνομοι. Και αυτό δεν είναι ένα. Αν σου το ανοίξω λίγο παραπάνω, θα ξεφύγουμε τελείως. Αυτό το ενδεικτικό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Το να έχεις ένα κράτος που σου επιτρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Σου δίνει άδεια εργασίας. Και από την άλλη σου λέει, δεν μπορείς να δουλέψεις. Εγώ σου δίνω να δουλέψεις, αλλά πήγαινε να δουλέψεις πού. Αυτό. Και το σταματάω εδώ. Πολυκλή. Η εργασία σεξ είναι εργασία. Τέλειωσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία και την τελευταία ιστορία της βραδιάς. Την ιστορία του Ραφαήλ και της κυρίας Κωνσταντίνας. Γεια σας, είμαι ο Ραφαήλ. Γεια σας, είμαι η Κωνσταντίνα, η μητέρα του. Διαγνώστηκα με HIV το 2014. Ο Ραφαήλ το μοιράστηκε αυτό μαζί μου. Θέλαμε πάντα να μιλάμε ανοιχτά ο ένας τον άλλον. Στην πράξη βέβαια αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο. Επέλεξα να έχω στη ζωή μου τη μαμά μου χωρίς να χρειάζεται να κρύβω τον ίδιο μου τον εαυτό. Επέλεξα να έχω στη ζωή μου το γιο μου. Χωρίς να του επιβάλλω τα δικά μου θέλω. Η αποδοχή για μένα είναι μια συνεχής διαδικασία κατανόησης του άλλου. Και για όσα δεν κατανοούμε, ας προσπαθούμε να ακούμε τον άλλο με αγάπη.
Τον Ραφαήλ τον έχουμε τη Λοβάρδια εδώ, ήταν και το πρωί. Και χθες το πρωί και σήμερα το πρωί. Είχε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το έχει κάνει και πέρσι. Είχε... Μίλησε σε μαθητές. Σε μαθητές σχολείων, παρακολούθησαν κάποιες ταινίες και μετά στην ουσία τους εξήγησε κάποια πράγματα για την πραγματικότητα. Πιστεύεις ότι πήραν κάτι, έχει νόημα αυτή η διαπαιδαγώγηση στην πραγματικότητα? Κοίταξε να δεις, ότι έχει νόημα, έχει νόημα. Και αυτό το επιβεβαίωσα για δεύτερη χρονιά, σε αυτό το διήμερο. Στο σύνολο ήταν νομίζω 300 μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή την ενημέρωση. Ωστόσο, θέλω να πω ότι δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω αυτό. Λυπάμαι, δεν είναι. Το κάνεις καλά πάντως. Ανεξάρτητα από αυτό. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν είναι δουλειά της στέγης, δεν είναι δουλειά της θετικής φωνής να δίνει χώρο, να δημιουργεί πλατφόρμες στις οποίες μαθητές, νέα άτομα, τα οποία βρίσκονται σε μια ηλικία στην οποία αρχίζουν να εξερευνούν το σώμα τους, αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με τη σεξουαλικότητά τους. Και η πολιτεία συστηματικά τους στερεί το δικαίωμα να μπορούν με ασφάλεια να κάνουν αυτή την εξερεύνηση. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα, ρε γαμώτο, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και το έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές. Φτάνει 2020, σε ένα μήνα, και ακόμα πρέπει να μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία. Μην με παρεξηγήσετε, πέρασα υπέροχα κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλάω και με νεότερο κόσμο, γιατί εκεί είναι που παρατηρώ το πόση ανάγκη και πόση θέληση έχουν τα παιδιά να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Και απλά κανένας δεν κάθεται να τα ακούσει και κανένας δεν κάθεται να τους μιλήσει. Θέλω να πω ότι το ευχαριστήθηκα φουλ και θα το ξαναέκανα, αλλά σε όλους και όλες εσάς που είστε στην μπροστινή σειρά και έχετε θέσεις εξουσίας, κάντε αυτό που πρέπει. Σημειώστε και αυτό. Ευχαριστώ. Και αυτό. Ραφαήλ, να προσθέσω, πράγματι δεν είναι δουλειά ούτε της στέγης της θετικής φωνής. Παρ' όλα αυτά, σε ένα μήνα από τώρα, 15 Δεκεμβρίου, εδώ στην κεντρική σκηνή της στέγης, θα κάνουμε μια ημερίδα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Έχουμε διακρίνει και εμείς, προφανώς, το κενό που υπάρχει και στις εγκυκλίους και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οπότε φιλοδοξούμε να ανοίξουμε μια κουβέντα με τη βοήθεια όλων. Είστε όλοι καλεσμένοι. 15 Δεκεμβρίου εδώ, μια κουβέντα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τώρα, σχετικά με τη ζωή σου. Πώς είναι να ζεις με HIV στην Ελλάδα το 2019? Λοιπόν, νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχουμε πει. Όλοι και όλες στο δωμάτιο έχουμε καταλάβει ότι ο HIV πια δεν είναι μια καταληκτική νόσος. Μπορείς να ζήσεις και να έχεις ένα προσδόκιμο ζωής φάμιλο με αυτό του γενικού πληθυσμού. Παίρνεις ένα χάπι την ημέρα το οποίο δεν έχει παρενέργειες και αν τύχει να έχει, οφείλεις να το πεις στο γιατρό σου για να σου αλλάξει το σχήμα και να μην έχεις. Και η ζωή προχωράει. Κάνεις τις εξετάσεις σου, έχεις μια ωραία σχέση με τον γιατρό σου. Αν υπάρχει κάτι το οποίο δυσκολεύει την όλη διαδικασία, το να είσαι άτομο που ζει με HIV εδώ στην Ελλάδα το 2019, αυτό είναι δυστυχώς οι αντιλήψεις των άλλων για τον HIV και το πώς πρέπει στην καθημερινότητα να τις παλεύεις, να αντιστέκεσαι σε αυτές. Γιατί εκεί υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, παρόλο που η επιστήμη έχει προχωρήσει και τα έχουμε όλα τα δεδομένα διαθέσιμα, η πληροφορία κινείται πολύ πιο γρήγορα από ότι ποτέ ξανά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και παρόλα αυτά, ακόμα δυσκολευόμαστε. Νομίζω ότι το μότο της όλης φετινής καμπάνιας και της περσινής, το ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει και είναι καιρός να ακολουθήσει και η κοινωνία, είναι το κομμάτι στο οποίο θέλω και εγώ να σταθώ. Ωστόσο, θέλω επίσης να αναγνωρίσω και θέλω να τα αναγνωρίσω για όλες τις φίλες που είστε εδώ μέσα και ξέρετε ποιες είστε, που ζείτε με HIV και δεν έχετε το προνόμιο που έχω εγώ, να δουλεύω στη θετική φωνή, να είμαι στο Athens Pride, να ζω μια ζωή στην οποία, ναι, το έχω επιλέξει και έχω παλέψει γι' αυτό, αλλά δεν πάβει να είναι προνόμιο, γιατί εγώ δεν χρειάζεται να ξοδεύω χρόνο και ενέργεια από τη ζωή μου για να κρύβομαι στη δουλειά μου.
Και αυτή τη στιγμή το μυαλό μου και η καρδιά μου είναι σε όλους αυτούς και αυτές που παίρνουν στο γραφείο γιατί δυσκολεύονται να μπουν στη δουλειά τους ότι ζουν με HIV. Και αυτή τη μία φορά... Αυτή τη μία φορά το μήνα που πρέπει να πας στο νοσοκομείο για να πάρεις τα φάρμακά σου, θα ήθελα να φτάσει η μέρα που δεν θα χρειάζεται να πάρεις άδεια. Θα ήθελα ο εργοδότης σου να γνωρίζει αυτά που γνωρίζεις κι εσύ, αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλες και όλοι, και να μπορείς να το κάνεις χωρίς αυτό το ξόδεμα, χωρίς αυτό το βάρος. Και χωρίς αυτό το βάρος, γιατί αυτό το βάρος γυρνάει boomerang. Η πρώτη μου δουλειά στη Θετική Φωνή ήταν να συντονίσω την πρώτη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα για να μετρήσει το στίγμα, το πώς εμείς, τα άτομα που ζούμε με HIV, βιώνουμε τη φάση μας, ρε παιδί μου. Πώς το ζούμε, περνάμε καλά, δεν περνάμε καλά. Είχαμε λοιπόν ένα δείγμα 500 ατόμων, στο οποίο ένα σκέλος του ερωτηματολογίου αφορούσε το εξωτερικευμένο στίγμα. Σε απλότερα ελληνικά, το πώς οι άλλοι μου φέρονται. Δηλαδή το πώς εγώ λαμβάνω μία συμπεριφορά διάκρισης. Εκεί πέρα τα αποτελέσματα... Οκ. Ήταν οκ. Δεν έβλεπες κάτι το φοβερό. Και προκύπτει και ένα εύλογο ερώτημα, το ότι τι διάολο γίνεται, ας πούμε. Όλοι είναι τόσο προχώ. Πήγαινες λοιπόν να δεις τα αποτελέσματα της επόμενης ενότητας του ερωτηματολογίου, η οποία αφορούσε το εσωτερικευμένο στίγμα. Και το πώς αυτός ο φόβος του να δεχτούμε διάκριση, ο φόβος του να μας αποκλείσουν, ο φόβος του να μας στιγματίσουν, μας έκανε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Μας έφτανε στο σημείο να τιμωρούμε εμείς τον ίδιο μας τον εαυτό για όλο αυτό. Και έβλεπες λοιπόν ότι ένα 10% είχε σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή του την τελευταία χρονιά λόγω της κατάστασής του προς τον HIV. Και αυτό είναι λυπηρό να συμβαίνει σήμερα. Στη δεκαετία του 80, οκ, σήμερα εγώ δεν το δέχομαι και θα ήθελα να μην το δέχεστε κι εσείς. Γιατί αυτό, πολύ ωραία τα λέμε εδώ, αλλά είναι στάση ζωής σε καθημερινή βάση. Στο πώς θα μιλήσετε για τα οροθετικά άτομα, στο χαλαρό καφεδάκι που θα πίνετε μετά τη δουλειά. Στη στάση που παίρνουμε καθημερινά από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη πράξη. Γιατί αυτή καθορίζει το σύνολο. Και αυτό το σύνολο είναι που εμείς το ζούμε και το βιώνουμε. Και την έχουμε ανάγκη αυτή τη στήριξη. Εν πάση περιπτώσει, επειδή νομίζω ότι έγινα πολύ μελό. Και αναρχικός και μελό, γιατί έχεις διαλύσει και τη σκαλέτα που λένε. Για να με συγχωρείτε. Λοιπόν... Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Να με ρωτήσεις. Πιο σύντομα θα μου πάτε, βέβαια, το ξέρεις. Πιο σύντομα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω. Είδαμε αυτό το βίντεο, που είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο, πολύ συγκινητικό βίντεο και δείχνει αυτή την υπέροχη ιστορία μητέρας γιου, που είναι υπέροχη. Εγώ θέλω να καταλάβω, ήταν τόσο εύκολο να φτάσετε σε αυτό το σημείο όσο φαίνεται στο βίντεο? Όχι, δεν ήταν. Και δεν είμαστε εδώ σε καμία περίπτωση για να δηλώσουμε ότι είμαστε τέλειοι, ότι είμαστε καλύτεροι από τον οποιοδήποτε και την οποιαδήποτε. Είμαστε εδώ απλά για να πούμε ότι είναι επιλογή, γιατί επιλέξαμε να έχουμε στις ζωές μας ο ένας τον άλλον. Δεν ήρθε από μόνο του και ούτε προσποιούμαστε ότι είναι μια εύκολη διαδικασία. Εύκολη δεν είναι. Προσωπικά, εγώ με τη μητέρα μου επέλεξα να το μοιραστώ 4 χρόνια μετά τη διάγνωσή μου. Και αυτό όχι επειδή δεν την εμπιστευόμουν ή επειδή ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελα να μοιραστώ μαζί της, αλλά γιατί στη φάση της διάγνωσής μου είχα κι εγώ πολύ μεγάλη άγνοια για διάφορα θέματα που αφορούσαν τον HIV. Επομένως, το να επιλέξω να το μοιραστώ με τη μάνα μου, που ήξερα ότι και αυτή έχει άγνοια, για μένα δεν θα ήταν βοηθητικό. Έπρεπε να το διαχειριστείς πρώτα εσύ. Θα έπρεπε να, σε μια φάση στην οποία ήμουν και συναισθηματικά ευάλωτος, να δημιουργήσω ένα έξτρα βάρος και να επιβαρύνω και τη δικιά μου κατάσταση περισσότερο και τελικά να μην είμαι ούτε βοηθητικός στο πώς θα το μοιραστώ και με τη μητέρα μου. Όταν ήρθε, ωστόσο, αυτή η στιγμή, γιατί ήρθε πέρσι, το Σεπτέμβρη, και μάλιστα πολλοί ρωτάγανε ότι γιατί υπάρχει λόγος να το πεις στη μάνα σου κτλ. Υπάρχει λόγος, γιατί όταν δεν ζούμε ανοιχτά και κρατάμε πράγματα μέσα μας από τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας και τους αγαπάμε,
Αναπόφευκτα θα μπει μια απόσταση. Και εγώ αυτή την απόσταση δεν την ήθελα να την έχω στη σχέση μου με τη μητέρα μου. Επομένως, πέρσι. Πέρσι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Θα ρωτήσουμε και τη μητέρα σου για όλα αυτά, βέβαια. Θα πάρουμε και την άλλη πλευρά τώρα. Κύριε Κωνσταντίνα, μιλάμε για εμπιστοσύνη. Πολύ ωραία, το είπε ο Ραφαήλ με πάρα πολύ ωραία λόγια. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Εσείς πώς καταφέρατε να κερδίσετε, ποια είναι η δική σας πλευρά σε αυτή την ιστορία? Αναγάγεται πίσω, κύριε Δημήτρη. Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Γεννιέται το παιδάκι, έτσι, μεγαλώνει σιγά-σιγά. Η σχέση με τη μητέρα, μιλάω και ως μητέρα και ως πρώην εκπαιδευτικός. Πρέπει λιθαράκι-λιθαράκι να το κάνουμε αυτό, όπως λένε στην πόλη μου, έτσι. Το χτίζουμε, λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην πορεία. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τα ξεπερνάμε όμως με κατανόηση, με πολλή αγάπη. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εγώ δεν ήμουν ενημερωμένη. Εγώ δεν ήξερα και έκανε πολύ καλά ο Ραφαήλ που μου το είπε αυτό. Μετά από τόσα χρόνια, βεβαίως εγώ από ένστικτο, και ίσως γιατί δούλευε και στη θετική φωνή, κάτι είχα μυριστεί εντός εισαγωγικών, αλλά δεν ήθελα να το πω και έλεγα δεν πειράζει, θα περιμένω, θα έρθει αυτή η στιγμή. Και αντίστοιχα είχατε ενημερωθεί, υποθέτω. Ρωτούσα και την κόρη μου τη μεγάλη, έχω τρία παιδάκια. Ρωτούσα πού και πότε, ότι ναι, μα τι έγινε, τι είναι οροθετικός. Δεν είχε τύχει να ασχοληθώ με το θέμα, ποτέ. Φρόντιζα λοιπόν να έχω τις πληροφορίες μου για να είμαι λίγο έτοιμη όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Η οποία ήρθε πραγματικά, το έκρινε ο Ραφαήλ υπέροχα, γιατί δεν ήμουν κι εγώ έτοιμη. Θα είχα πολύ φόρτιση συναισθηματική αν μου το έλεγε τότε που το διέγνωσε ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, πραγματικά ήταν πολύ ωραία η στιγμή πέρυσι το Σεπτέμβριο του 2018, που καθόμασταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Είχα έρθει ένα ταξίδι γιατί ζω στην επαρχία, δεν ζω εδώ. Και μου λέει, μαμά, θέλω να σου πω κάτι. Είσαι έτοιμη να ακούσεις? Λέω, βεβαίως. Το μυαλό μου αμέσως γύρισε, λέω, αυτό. Αυτό, λέω, θα μου πει. Ήμουνα πολύ cool. Πολύ... Ήτανε πολύ cool. Μαμά, συμβαίνει αυτό και αυτό. Οκ. Όλα καλά. Είπα, μέσα μου το περίμενα. Όμως, μετά άρχισαν οι ερωτήσεις οι δικές μου, σαν τα μωρά που ρωτάνε τη μαμά. Μαμά, τι είναι αυτό, μαμά, τι είναι το άλλο. Γιατί σίγουρα ήταν πιο ενημερωμένος. Εγώ ήξερα λίγα πραγματάκια. Στην πρώτη δημοτικού πήγαινα τότε. Ναι. Που μου το είπε πέρυσι και με κατατόπισε, με καθησύχασε πάνω απ' όλα, γιατί είχα τους φόβους μου. Και πραγματικά δεν θα την ξεχάσω εκείνη την ημέρα. Ήρθαμε τόσο κοντά ο ένας τον άλλον, που εκείνο το κενό που το νιώθα ότι υπήρχε, έγινε πλέον ένα γεφύρωμα σε αυτό το χάσμα, σε αυτή την απόσταση, που περίμενα πραγματικά την ώρα και τη στιγμή που θα τον αγκαλιάσω, που θα του δείξω πόσο τον αγαπάω και θα πορευόμαστε μαζί από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη για την ευκαιρία που μου έδωσε. Είναι και άλλες μαμάδες εδώ, φαντάζομαι, σαν και εμένα. Και αν δεν είναι, μπορεί να το ακούσουν, να το μάθουν. Το πρώτο πράγμα για μένα είναι η ενημέρωση. Που σε συνδυασμό με την αγάπη, την πολύ αγάπη και την κατανόηση που όλα αυτά πάνε πακέτο μαζί. Οπότε αγκαλιάζεις το παιδί σου, του δείχνεις πόσο πραγματικά το αγαπάς, είσαι μαζί του κάθε στιγμή για όλη την πορεία της μετέπειτα ζωής. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
Θα κλάψει όλο το πάνελ τελικά. Να το συνεχίσω εγώ. Και όποιος δεν έκλαψε πριν, ναι, θα κλάψει τώρα. Θέλεις να ευχαριστήσουμε κι εμείς κάποιους ανθρώπους. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχει περάσει χρόνο. Λέει και time's up. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο ακόμα με... Να συνεχίσουμε, να μιλήσουμε για, για το κατά πόσο αισιόδοξοι είμαστε για το μέλλον. Νομίζω ένα πολύ μικρό πέρασμα θέλω να το κάνουμε. Ένα πολύ μικρό. Δημήτρη, what does the future hold? Συμβαίνει αυτό να μιλάω γλυκά. Yes. I'm first. Yes. So I think that the future will hold a cure, the future will hold a vaccine, but we do not need to hold the future hostage by not sort of looking at what we know in the present. What we've lived in the past, the mistakes that we've made, we never have to make again. We can't change the past, but we can change the future. And I think what the future really means is demanding exactly what Raphael says, that society catch up with science. The science is there, U equals U, undetectable is equal to untransmittable. There should not be one medical provider who is unable to communicate that to their patients. If they're not able to, they need to learn how to talk to their patients. PrEP is here. We need to move PrEP fast all over the world, no matter where. And we need to work together to push the message that undetectable is untransmittable, not just to people sitting in this room. In fact, I would say that you all hold the future, and you need to go out, and everyone that you know, you should say, you know, I learned something interesting today. Undetectable is equal to untransmittable. It means that people with living with HIV can live, can love, can have pleasure, can have children without fear. I'm sure my friend Bruce has something to say about that. No, you said exactly what I want to say, literally. I think that in terms of the future, I just feel tremendous hope. I mean, I wake up and I go to sleep thinking about suffering. And I think about the suffering of people living with HIV because there are millions of people around the world who think they're infectious and other people think they're infectious and they're not. And their lives are at risk because they're being considered a risk. This is an emergency. It's a public health emergency to get this message to people living with HIV, as Dimitri said. But I feel a tremendous hope being here in Athens and for the country of Greece, that you have leaders here that believe this message is so important and are committed to getting this message out and are committed to changing what it means to live and love with HIV around the world. So I'm very hopeful. And thank you. Thank you for coming tonight. Wow. That's amazing. Michael? Yes. Are you optimistic? I'm not going to cry. You can cry in an optimistic way, though. I just have to say, this is my second time in Greece, and something that I really love about it was I feel very comfortable walking around and just being myself. I don't feel scared at all. And I've been to other countries where I have felt unsafe. And I think that, you know, even if it's, sometimes it's not enough, but even if it's a small step and, you know, when we do make bigger leaps, all I know is that from my childhood to now, so many things have changed. And I think that we are going in a really good direction. And I'm very optimistic for the future. Η ελληνική πλευρά εκεί είναι τόσο αισιόδοξη. Ας τολμήσουμε να είμαστε προοδευτικοί στην πράξη. Να αλλάξουμε νόμους που θα αλλάξουν ζωές, να βάλουμε θεραπείες που θα σταματήσουν επιτέλους τον επιπολασμό του ιού. Ας είμαστε πραγματικά, μόνο τότε πραγματικά θα είμαι κι εγώ αισιόδοξος. Όταν αρχίζω και βλέπω πράξη. Σιγά σιγά, όπως ένα μεγάλο ίδρυμα μας δίνεται, μέσα από αυτό μας δίνεται δυνατότητα να ακουστούν οι φωνές μας δυνατά. Ότι η εργασία σου έχει συνεργασία, ότι υπάρχουν θεραπείες, ότι είμαστε εδώ απέναντί σας, ο καθένας από τη δικιά του κοινότητα και όλοι μαζί να προσέχουμε ένας τον άλλον. Είδες, τη βγάζω. Ναι. Μπορεί να μην γεννάω, αλλά δεν τη βγάζω. Ναι. Yeah.
Σ' ακούω. Αν είσαι αισιόδοξη, Μανούλα. Αν είσαι αισιόδοξη κι εσύ. Για ποια πάλι. Για τη ζωή. Λοιπόν, αν είναι για το ίδιο θέμα, εννοώ τις ημερίδες, φυσικά και είμαι αισιόδοξη, γιατί βλέπω αποτελέσματα. Κάτι άλλο. Όχι. Γι' αυτό ναι, είμαι αισιόδοξη, εννοείται ότι το βλέπουμε. Είναι αυτό. Ό,τι είναι αυτό, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Μπορείς, αλλά δεν. Λίγο πιο γρήγορα απλώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα. Αυτό έχω καταλάβει. Για το συγκεκριμένο θέμα πάει καλά, νομίζω. Είπαν τόσο ωραία νέα αυτοί οι άνθρωποι, τόσο μεγάλη σπουδή να μπορεί ένας άνθρωπος που πριν 20 χρόνια. Όπως είπε και ο κύριος το Λαζάνης, πώς τον λένε. Όχι Λαφαζάνης, ε. Δεν είναι Λαφαζάνης. Όχι Λαφαζάνης. Θα πας αλλού. Αυτή τη σκηνή που... Αυτή τη σκηνή με το σκάφανδρο που είπε. Ναι. Την έχω ζήσει με φίλη που έχασε το 80. Ναι. Ο κύριος Βαλιανάντος ξέρει πολύ καλά τι λέω. Όταν μπαίναν στις πολυκατοικίες και αποστηρώναν τα πάντα με πλαστικά και φορούσαν στολή αστροναύτη. Όχι, δεν είμαστε εκεί. Γι' αυτό είναι ευχάριστο και είναι αισιόδοξο. Και κάποια στιγμή, μακάρι να μην υπάρχει αυτό που είπε και ο Ραφαήλ, κανένας ασθενής, κανένας οραθητικός άνθρωπος. Ισχύει. Για τους ρυθμούς μιλούσα περισσότερο για το φως της ορατότητας, όπως πολύ ωραία το έθεσε νωρίτερα. Ξέρετε ότι κάτι, η ορατότητα, ήθελα να το πω την ώρα που το έλεγα για τη μητέρα μου, αλλά συγκινήθηκα και δεν μπόρεσα. Και ζητώ συγγνώμη να ήμουν λίγο φορτισμένη και επιθετική σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά. Διεκδικητική. Όχι, ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι ότι 41 χρόνια από τη ζωή μου αυτού έχω απέναντί μου. Και τα τσιράκια του. Όχι, δεν το. Μου τα μάταμε. Θέλω να ξαναλέω συγγνώμη και δεν το δέχεστε, δεν πειράζει, μ' αρέσει. Συγγνώμη γιατί ήμουν έντονη, αν όχι επιθετική. Εδώ ήρθα να κάνω ακτιβισμό, όχι να κάνω την όμορφη μόνο. Αυτό. Και αυτό σ' αγαπάω, δε μάνα μου. Και ξέρεις κάτι. Πολλοί από εδώ και γενικά είναι ένα παράπονο με αυτό. Νομίζουν ότι το να βγαίνεις μπροστά είναι. Φοράς ένα ωραίο φουστανάκι. Ωραίο είναι όντως. Βγαίνεις έξω. Η ορατότητα αυτή που λες είναι ξεκάθαρα στοχοποίηση. Πρώτα απ' όλα. Μπορεί να έχει μια γοητεία στην αρχή της, κάτι πας να κάνεις. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι σε ακολουθούν, σε πιστεύουν. Και αυτό φέρει τεράστια ευθύνη σε έναν άνθρωπο. Που πριν λίγα χρόνια ήταν πιο κάτω και από αυτούς. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε λοιπόν η ορατότητα όντως είναι μια στοχοποίηση την οποία όμως εγώ την κάνω πιο ανοιχτή. Το στόχο το μεγαλώνω. Είμαι από την γενέση μου αντιδραστικό άτομο σε αυτό που δεν με σέβεται. Τίποτα άλλο. Και ο στόχος είναι και η ομπρέλα παράλληλα για άλλους. Η ομπρέλα δεν είναι στόχος. Η ομπρέλα είναι προστασία. Το λέει και η λέξη. Προστατεύεις άλλους εννοώ με τον αγίο. Είναι μεγάλη κουβέντα. Μαζί με αυτούς και εμείς. Αλλά και εμείς ξέρεις τι καλό εισπράττουμε. Ένα χαμόγελο να δούμε εκεί μία Τετάρτη. Ένα χαμόγελο. Είναι σαν και αυτή τη βραδιά που γίνεται εδώ. Και είναι για αξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Ήταν υπέροχο το βήμα σήμερα. Έτσι! Ποιος τα είπε αυτό. Όλοι το λένε, να σου πω. Πλάκα. Όλοι το είπαμε. Ραφαήλ, εσύ από αισιοδοξία, πού θα πας. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα ανάμεσα στον ένα αρχικό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όχι, δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θα σου πω. Αλλά θα μακρηγορήσω. Επειδή παιδί μου, θα σου πω την αλήθεια έτσι όπως εγώ τη ζω και τη βιώνω. Και υπάρχουν στιγμές, ας πούμε, που συμβαίνουν πράγματα τα οποία νιώθω ότι είναι τόσο υπέροχα που γεμίζω. Φουλάρω, ρε παιδί μου, με αισιοδοξία. Και νιώθω δυνατός να έρθει η επόμενη μέρα, να αντιμετωπίσω ό,τι έχω να αντιμετωπίσω. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την εποχή, σε αυτό το χρονικό, έτσι, σε αυτή την περίοδο,
Συμβαίνουν πολλές φορές ακραία όμορφα και ακραία αισιόδοξα πράγματα, τα οποία, όπως είπαμε, κάνουν να νιώθω υπέροχα, και από την άλλη συμβαίνουν και ακραία άσχημα πράγματα. Και εκεί είναι που το χάνω. Εκεί είναι που είναι στιγμές που χάνω την πίστη μου. Γιατί δεν το πιστεύω. Στην προσπάθειά μου, λοιπόν, να το εξορροπήσω, και αυτός είναι και ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα, είναι γιατί δεν θέλω να είμαι ένας παρατηρητής των γεγονότων και απλά να περιμένω εάν αυτά τελικά θα με γεμίσουν με αισιοδοξία ή απεσιοδοξία. Νιώθω ότι η ορατότητα και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται σήμερα είναι σημαντική να γίνει. Και μέσω αυτής της κουβέντας προσπαθώ να διεκδικήσω αυτή την αισιοδοξία για το μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε όλοι ανάγκη. Αυτό. Εσείς. Εγώ θα έλεγα σαν κλείσιμο, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα έλεγα, αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα ο καθένας με ρεαλισμό, με ενημέρωση, όπως προείπα, συμπορεύεσαι με μεγάλη κατανόηση και πολύ πολύ αγάπη. Νομίζω αυτή η λέξη τα κλείνει όλα. Αφού είσαι ενημερωμένος, έχεις κατανόηση, συμπορεύεσαι με τον άνθρωπό σου, με το φίλο σου, όχι μόνο με το παιδί σου, με τον οποιοδήποτε, συμπορεύεσαι με πολύ πολύ αγάπη. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το γλυκό κλείσιμο. Ευχαριστούμε πολύ και όλους όσοι βρεθήκατε εδώ σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη για την καταπολέμηση του στίγματος, των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων είναι μια συνεχής διαρκής διαδικασία και μάχη. Και θα είμαστε εδώ για να σας το θυμίζουμε. Και όταν λέω σας, συνήθως απευθύνομαι στο κοινό που μας βλέπει εκείνη τη στιγμή ή κάποιον που θα μας δει στα social τις επόμενες μέρες. Σήμερα το λέω και για τα πρόσωπα όλη τη πολιτική ηγεσία και ζωή του τόπου που βρεθήκατε εδώ σήμερα. Φεύγετε από εδώ με μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα με to-dos, νομίζω. Ελπίζω να σημειώνατε, γιατί ακούστηκαν πολλά. Και ελπίζουμε ότι θα μας τιμήσετε σήμερα με την παρουσία σας και θα μας τιμήσετε και με τις πράξεις σας για την εξοδοτέρωση του στίγματος. Για τον ιό φροντίζει η επιστήμη, τα πάμε καλά. Τώρα θα φροντίσουμε και το στίγμα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης ιδιαίτερως τη στέγη του Ιδρώματος της Ωνάση, που έχει παραχωρήσει τη σκηνή της για τέτοιες εκδηλώσεις, για τη δημιουργική ελευθερία που μας δίνει η διοίκηση, ο πρόεδρος του Ιδρώματος Ωνάση, κ. Αντώνης Παπαδημητρίου, η διευθύντρια πολιτισμού Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Χωρίς αυτούς τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει, δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε όλα αυτά πάνω στη σκηνή της στέγης. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που ήταν στην καρδιά της εκδήλωσης, στην οργάνωση, τον Νίκο Αθανασόπουλο που ήταν ο εμπνευστής της ιδέας. Τον Δανίλη Βεργιάδη, την Έλενα Χορέμη, τη θετική φωνή, τον Νίκο Δέδε και τον Γιώργο Τσακαλάκη. Χωρίς αυτούς δεν θα είχε γίνει τίποτα. Τον φίλο Γιώργο Σταμάτη, τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, που έδωσε την αιγίδα και την υποστήριξη χωρίς να το συζητήσει καν. Όλους εσάς που ακούσατε πολλά σήμερα τα μέλη της κυβέρνησης, αντιπολίτευσης, που παρέστησαν εδώ σήμερα, σας πιέσαμε λίγο. Και όλους εσάς που ήρθατε και μας ακούσατε την τελευταία ώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Για το τέλος, ένα όμορφο βίντεο, στο οποίο θα μας ευχηθήσουν άνθρωποι της στέγης, άνθρωποι δικοί μας, θα δείτε ποιοι άνθρωποι είναι. Γιατί δεν πρέπει κανείς μας να ντρέπεται για αυτό που είναι και για αυτό που νιώθει. Πες την αλήθεια σου. Ζήσε τη ζωή σου με περηφάνεια. Η σιωπή δεν θα σε προστατέψει. Κάνε το πρώτο βήμα. Μην προσπαθείς να ταιριάξεις παντού. Δεν είσαι χαμελέον. Αγάπησε τον εαυτό σου. Κάνε τη διαφορετικότητα προτέρημα. Ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί δεν κερδίζει πάντα η αγάπη. Μη σκέφτεσαι τι θα πούνε οι άλλοι. Η ευτυχία είναι στο χέρι σου. Είσαι ο φίλος μου, είσαι η φίλη μου. Είσαι αδερφός μου, είσαι αδελφή μου. Είσαι ο γιος μου, είσαι η κόρη μου.
Είσαι αυτό που είσαι. Και είμαι υπερήφανος. Καμία ντροπή. Πες την ιστορία σου. Μίλα. Και αν νομίζεις ότι το θέμα δεν σε αφορά, ξανασκέψου το. Ο άνθρωπος είναι δυνατότερος από κάθε ιό. Και αν όχι αποδοχή και ειλικρίνεια, τότε τι. Πολέμησε το άδικο και κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθια αστεία. Η ατομική και η δημόσια υγεία περνάνε μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να είσαι αυτό που είσαι. Είναι θέμα ευτυχίας να είσαι ο εαυτός. Αυτό δεν είναι λόγος για να μην κυκλοφορεί κανείς στην ερημιά με χάρη. Τίποτε για εμάς χωρίς εμάς. Η επιστήμη έχει κερδίσει. Ας μην αφήσουμε το στίγμα να μαυρίζει τις ζωές μας. Μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις.